Θα δούμε μαζί τον προπονητή του 27χρονου Άγγελου, ναι, του αστυνομικού, ο οποίος δίνει τη μάχη του στο νοσοκομείο. Πήγαν και οι συνάδελφοί του απ' έξω χθες, τον χαιρέτησαν. Θέλω να δούμε τι λέει ο προπονητής αυτού του παιδιού, γιατί όλοι περιγράφουν τον Άγγελο σαν έναν αγαθό γίγαντα, ένα διαμάντι παιδί που υπηρετεί την πατρίδα. Αυτή τη στιγμή σε κάποιο κανάλι βλέπω πάλι τα επεισόδια και πώς τον έριξε κάτω αυτός ο αλήτης και άρχισε να το χτυπάει και ξαφνικά ο ένας γίνανε 50. Δεν μπορώ να το... Συγγνώμη, θα το κλείσω, δεν μπορώ να το βλέπω. Είναι τραγικό να βλέπεις ένα παιδί να το πετάνε κάτω τόσοι αλήτες, μόνο και μόνο επειδή έχουν διαφορετική ιδεολογία, να το χτυπάνε βάναυσαν και να προσπαθούν να το σκοτώσουν. Γιατί αυτό κάναν. Ήτανε δολοφονική, απόπειρα δολοφονίας. Δεν ήταν απλά να το χτυπήσουν, να τον τραυματίσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί το έκαναν, γιατί τόση εχθρότητα, γιατί τόση κακία. Εσείς τον ξέρετε από παιδί? Μου τον έφερε ο πατέρας του όταν ήταν 7 χρονών. Τώρα είναι 28, το ξέρω 21 χρόνια στα χέρια μου. 21 χρόνια. Παιδί είναι ο Άγγελος. Θα έλεγα ότι ως χαρακτήρας είναι το καλύτερο παιδί που έχει περάσει στα 30 χρόνια του δημιουργίας του συλλόγου μου. Τον είχα για βοηθό τα τελευταία χρόνια και ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ήμουν τόσο περήφανος που του είχα πει ότι αν δεν μπορέσεις να κάνεις κάτι, γιατί ήξερε ότι είχε κάποια πράγματα στο μυαλό του, είναι το ελαιόφυτος και τον τεφά με μεταπτυχιακό κτλ. Το γυμναστήριο εδώ πέρα σε περιμένει, θα πάρεις τα κλειδιά και θα το δουλέψεις μόνος. Οπότε τα δικά μου τα παιδιά δεν είναι εδώ για να το κάνουν, θα το κάνεις εσύ. Ήτανε το τρίτο μου παιδί ουσιαστικά. Γιατί είναι εξαιρετικός χαρακτήρας. Η λέξη δεν μπορεί να περιγράψει το υπέροχο χαρακτήρα που έχει αυτό το παιδί. Πάντα χαμογελαστός, πάντοτε καλότροπος, 21 χρόνια κοντά μου δεν μου έδωσε το δικαίωμα να του κάνω έστω μία παρατήρηση, ποτέ για τίποτα, και κάποιες φορές τα τελευταία χρόνια τον ζήλευα κιόλας λίγο, γιατί τα μικρά τα παιδιά, τα τμήματα με τα μικρά τα παιδάκια προτιμούσαν να κάνουν προπόνηση με τον Άγγελο παρά με μένα. Τσάπλωνε στο πάτωμα, έπαιζε μαζί τους, τον χτυπούσαν, τον κάναν τύπη, ήταν ένα φοβερό παιδί, ένα φοβερός άνθρωπος. 28 του χρόνια ποτέ δεν μάλωσα με κανέναν άνθρωπο ούτε μία φορά. Ποτέ. Ποτέ είχε αρχές. Εκτός από τα πράγματα τα βασικά που του έδινα εγώ μέσω του αθλητισμού, μεγάλωσε σε μια υπέροχη, φανταστική οικογένεια που από εκεί πήρε τις βάσεις του και δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο παρά να γίνει αυτό το υπέροχο παιδί που είναι. Έτσι, γιατί μεγάλωσε μέσα σε μια φανταστική, υπέροχη οικογένεια. Και αρχίζει να έχει επαφή, αρχίζει να μιλάει. Βεβαίως είναι το κεφάλι του τυλιγμένο, μπανταρισμένο, γιατί έχει ράματα. Γίνει πρώτα καλά το παιδί. Τι είπε που μίλησε? Ότι είναι πάρα πολύ καλά. Χαιρετισμούς σε όλους όσους ανησυχούν και τον αγαπούν και ξέρει. Έτσι, οι γονείς του είναι φυσικά κάτω. Πάει καλά και τουλάχιστον διέφυγε το κίνδυνο. Στην Ελένη Λαζάρου μίλησε ο προπονητής του Άγγελου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Δελτίο Ειδήσεων του Α. Και οι να πούμε ότι συγκινηθήκαμε και πολύ με την πράξη των αστυνομικών έξω από το 401 που πήγανε να χαιρετήσουν το